Καλησπέρα, είμαι Άγγελος και σε ακόμα βίντεο. Άλλο ένα βίντεο vlog στη Μύκονο. Κάποιοι από εσάς με πείσατε, Άγγελε, κάνε κάποιο βίντεο vlog στη Μύκονο, είναι πολύ ωραία. Είπα να μην σχαλάσω τόσο καλά στο χατήρι, όπως θα το θέλετε τόσο πολύ. Ορίστε, πάρτο. Λοιπόν, πάμε από τάνω μέρα το ξενοδοχείο να κάνουμε το γύρο, να ανεβούμε από τα πλάινα και να βγούμε στο Ηρώ. Ξέρω που είναι, οπότε μην ανησυχείτε, σας πάω μια χαρά. Είστε ασφαλείς μαζί μου. Έχει καιρό σήμερα. Φοράω μαχρημάνικο. Να, βλέπετε εδώ. Να σας το δείξω. Να μην σας κοροϊδεύω. Μην κάνω αυτό που κοροϊδεύω. Εντάξει, δεν είναι ακόμα για κοντομάνικα. Αν και σε κάποιο παλιότερο βίντεο vlog που είχα κάνει στην Αθήνα, νομίζω ότι το τελευταίο στη Σιγκρού, φοράω κοντομάνικο. Εντάξει, όπως το δει ο καθένας. Όπως και δεν κρυώνω καθόλου. Είμαι ιδιαίτερα αθετικός στο κρύο. Αυτό θα πατήσετε σε όλη μου τη ζωή. Πάρε μου ένα αθετικό στο κρύο. Και στη ζέστη. Θέλω να πω, δεν παραπονιόμουν σε τον ποτέ. Ούτε τη ζέστη ούτε το κρύο. Ίσως αυτή είναι και η διάγνωση που έχω. Η διαταγή τεστής μου που έχω. Ωπα, περνάει ένα ελικόπτερο. Τώρα στην Μύκονο θα κάτσω 4-5 μέρες, θα κάτσω σίγουρα. Για να έχω ευκαιρία. Βέβαια, για να μην σας κουράζω με τα vlog, δεν ξέρω, τα vlog είναι κλασικά και για μένα και για εσάς. Δεν θα κάνουμε άλλα vlog, θα κάνουμε αναλύσεις που έχω ετοιμάσει. Βασικά, θα κόψουμε φωτογραφίες για τη συλλογή μου από δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι η κατασκευή του δολοφόνη, που σας έχω προσπαθεί και πολύ καιρό. Μάλιστα, έκανα και δύο βιντεάκια εδώ πέρα στη Μύκονο. Είχα φύγει μαζί με τον υπολογιστή και έκανα βιντεάκια που δούλευα στον υπολογιστή και έβρισκα φωτογραφίες. Και το δεύτερο θέμα είναι οι μούμιες. Το οποίο το έχω πάνω από χρόνο στη συλλογή μου. Δεν είναι λίγο. Δεν το έχω δει καν ακόμα. Ενώ όλα τα θέματα σας τα έχω δείξει. Τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάρει να βγει αυτό το βίντεο. Είναι λίγο αμφίβολο η ημερομηνία που θα το ανεβάσω. Μπορεί να έχω γυρίσει όταν έχω γυρίσει στην Αθήνα. Σήμερα που γυρίζω αυτό το βίντεο είναι Σάββατο. Έχω έρθει από την Παρασκευή από χθες. Σύμφωνα με το όλο το βίντεο. Αλλά σας είπα, δεν ξέρω πότε θα ανέβει. Οπότε την τζάμπα σας δείξω τις ημερομηνίες και τις μέρες που θα ανεβάζω, πρέπει να γυρίζω. Τέλος, όπως να έχει. Λοιπόν, βλέπετε δύο πινακίδες. Η μία λέει αγράρι
Και άλλη λέξη πρέπει φαντάζει. Είναι από τις πιο διάσημες άλλες σε πέρα στο νησί. Μέρος ξενοδοχείο τα νούμερα πίσω μας. Φαίνεται. Μου έχει πει ο πατέρα του. Είναι εργατικό νοσοκομείο. Όσοι δουλεύουν στα βέρνες, στα μπαρ, στις καφετέριες, τις ώρες στην αφή, με εδώ μένουμε. Λοιπόν, να, άλλη επιλογικίδα που λέγεται Αγράρι. Αγράρι έχω πάει πάρα πολλές φορές, είναι πολύ απάλληλο. Αλλά πέρυσι, ένα βάστο φαινόμενο συνέβη στην Μύκονο. Ότι είχε τσούκτρες, μέλουσες. Όχι τίποτα επικίνδυνο, χρονικές μέλουσες. Μεγάλες και μικρές, αλλά κυρίως μικρές. Εντάξει, okay. Θα σας βλέπω τώρα, και χωρίς γέλια. Έτσι, να τα συναφορές. Για να βλέπω καλύτερα, γιατί όλες τα γέλια δεν βλέπω καλά. Βλέπω θολά. Εδώ μεταξύ φτάσαμε το 800 βίντεο. Θα μου πεις μήπως δεν το έχει πάει πρέφα και φτάσαμε το 800 βίντεο τόσο γρήγορα. Όχι, το έχω πάει πρέφα, αφού τσεκάω καθημερινά πόσα βίντεο έχω ανεβάσει για να σε τι να κάνω στο μέλλον. Δεν θα φτάσουμε μεγαλύτερους αριθμούς. Πάνω από... θα ανεβούν σίγουρα πάνω από 820 βίντεο. Θα έχω ακόμα πολύ καλά να ανεβάσω. Παλιά και καινούργια. Λογικά θα φτάσουμε και τα 900. Έτσι όπως θα πάμε. Με ένα καθημερινό υλικό. Κουράστηκα. Δεν θα σταματήσουμε γιατί θα χάσουμε χρόνο. Θέλω μέσα σε 45 λεπτά να τελειώσουμε το βίντεο. Θα προλάβω αύριο πριν φύγω για Αθήνα να γυρίσω ένα vlog. Αφού τώρα διαστάνομαι ότι πάλι θα με πείσετε και θα μου λέτε Τάκη, ανέβασε κι άλλο vlog, είναι πολύ ωραία κλπ. Και πάει λέγοντας. Εντάξει, αφού θα δείτε τόσο πολύ, θα ανέβασω κι άλλο. Αφού μπορώ να το κάνω, γιατί να μην το κάνω. Θα γράψω βίντεο και σε καράβι.
τα οποία βίντεο στο καράβι έχουν τεράστια επιτυχία. Τα βλέπω καθημερινά, έχουν πολλές προβολές. Και όχι οι δικές μου. Δεν τα βλέπω εγώ μόνο για να ανεβάσω προβολές. Τα βλέπω μια άλλη. Εκτός από μένα. Από κούραση. Θα τα έχουμε καλή φορά. Άλλη μια πινακίδα για το αγράρι. Είτε το θέα. Έχω ιδρός. Μα δώσα τρελός. Φανταστείτε τι σημαίνει ότι σήμερα πέρα ανέβηκα στη χώρα που είναι ο πατέρα μου. Οπότε όπως είναι προφανώς δεν μπορούσα να γυρίσω το βίντεο. Προσωπική στιγμή. Έτσι κι αλλιώς θα βρω να γυρίζω μόνος μου. Έτσι κι αλλιώς εγώ είμαι ο πρωταγωνιστής. Αν θέλετε να το γνωρίσετε έτσι. Λέω το αυριανό βρος να το κάνω στο γήπεδο. Να κάνω το γύρο. Θα κάνω κι άλλο ένα βίντεο που θα ψώσω στην Παλαιστία για φωτογραφίες και σε δολοφόνο. Που σας είχα πει και από το προηγούμενο vlog. Και συγκεκριμένα θα σε δολοφόνο και κανίβαλο. Που είναι ο αγαπημένος τύπος εγκλήματος. Δολοφονία, κανιβαλισμό. Θα ήθελα να πεις μήπως έχεις φανταστεί από κάποια ταινία τύπου σε επί των αμνών και Χάνιμπαλ. Καθόλου. Από μικρός ήμουν με δολοφόνους. Θυμάμαι πήγαινα στο σχολείο, στο δημοτικό και έλεγα στα παιδιά, στους φίλους μου, φίλος μου, σε περίπου, τέλος πάντων σε άλλα παιδιά που είχα επαφή και έλεγα ρε παιδιά αυτός είναι αυτός, έκανε τόσα εγκλήματα, σχόλωσε τόσους, είπε το αίμα τους και πάει λέγοντας. Ας ελπίσουμε να μην επηρεάσει κανέναν. Εγώ απλά το ασχολιέμαι με αυτά τους ανθρώπους από χόμπι. Για απορρίψουμε να κάνει έναν άλλο σκοπό. Ούτε να δεν θέλω ούτε να το μάξω κανέναν, ούτε να βάλω πάρω κανέναν, ούτε τίποτα από αυτά. Μαγάρι, όταν ανεβάσω το βίντεο με δολοφόνους στο YouTube, που θα αργήσει με παρόν. Απλά το ετοιμάζω το τσουδαφίες, οπότε θα κάνεις αναλύσεις, να το έχω έτοιμη, να μην τρέχετε τις θέσεις του λόγου, αλλά στο φορτυπίο να βγάλω φορτυπίες, δεν αρχίζει. Λοιπόν, να φτάνω μέρα. Από εκεί πέρα σκίνησαμε. Τα σιγά δεν γίνησαν από εκεί. Σκίνησαμε από εκεί η θεία. Στην πλατεία. Γύρω στις τουαλέτες των κοριτσιών.
Ερμηνευτεί ποτέ μου όμως, δεν έχω πετύχει φίδι ζωντανό. Φίδι. Το ξέρετε. Τελείως η χημεία ανάρκη. Τώρα χτυπνάνε και. Το έχω τη δράση. Δεν έχω πετύχει ποτέ ζωντανό φίδι. Πάντα έχω πετύχει μόνο νεκρά. Εδώ πέρα ποτέ δεν έχω πετύχει φίδι. Σωτάκι ναι, έχω πετύχει. Πεθαμένο βέβαια. Και καλύτερα. Γιατί τα φίδια είναι πολύ επικίνδυνο ζώο. Αφού οτιδήποτε τάγωμα φιδιού και να προκύψει, σε άλλα τα κόμματα, διότι όχι, πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Δεν πρέπει να το λες, μου δεν είναι τίποτα, δεν είναι διότι, ας πας στο διάολο. Πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Οτιδήποτε τάγωμα και να είναι αυτό, είτε είναι διότι, είτε είναι μη διότι. Ή αυτός θα είναι φοράς μπότες. Το έκανα εγώ αυτό. Αγελάδες. Μάρις, πίσω μου. Δεν το έκανα εγώ αυτό. Αφού μισή κάτι και πέρα στη μήχον έχουν αγωτήματα και ζώα. Λοιπόν, πώς είχαμε πάει, εντάξει, μια χαρά. Τέλειος χρόνος. Τεχνιδίες όλα τέλεια. Α, ερμηνευτείς να είμαι και ειλικρινής μαζί σας. Έχω ξεκινήσει τα gaming videos. Απλά, περιμένω να ανεβάσω πρώτα ό,τι είχε απομείνει από τις συλλογές μου. Έχω ετοιμάσει ένα ακόμα βίντεο με συλλογές μου με αυτή με τα ζώα και δύο βίντεο με τη βιβλιοθήκη μου. Όταν βγουν αυτά και τα βίντεο της Μικόνου, τώρα, όλα αυτά που έχω γράψει στη Μικόνου σε αυτές τις δύο μέρες, τρεις, θα γράψω και αύριο, ξεκινάμε να βάζουμε gaming videos. Να διέσει λίγο και το κινητό μου από αρχή γιατί το έχω παραγεμίσει. Εντάξει με την πόλη που τα γυρίζω, τα τζάρω αμέσως ώστε να διαγράψω τα original βίντεο από την κάτω μνήμη για να έχω χώρο για το επόμενο βίντεο. Έχει την στρατηγική, αν το σκεφτείς έτσι. Γυρίζω βίντεο, τα τζάρω, τσουρεύουμε ότι θα ανεβούν, είναι έτοιμα για να ανεβούν στο YouTube και μετά σβήνω τα original. Κάθε φορά που δίνω ένα βίντεο έχω ένα έξτρα χώρο γύρω στα 10 GB. 5 GB το ένα βίντεο που είναι 20 λεπτά και γύρω στα 10 λεπτά είναι το δεύτερο. Γιατί το κινητό που έχω που γυρίζω τα βίντεο αυτά δεν ενταϊνώνει στο τέλος. Ειδικά αυτά που είναι πάνω από 20 λεπτά τα αφήνει έτσι όπως είναι. Δεν τα ενώνει, τα ανεβάζει ξεχωριστά αυτά που είναι παραπάνω από 24 λεπτά. Πάσε τίποτα. Τι κατημερίζω, σκατούλες. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν πειράζει έτσι. Τα σβήνω και έχω περισσότερο χώρο. Για να ανεβάσω κι άλλα. Είτε θέα, εξαιρετική θέα, πολύ ωραία.
Αυτό το μονοπάτι είναι από τα αγαπημένα μου. Κάποια στιγμή στο μέλλον, ίσω θα είναι στο κοντινό ή στο μακρινό, θα προσπαθήσω, θα βάλω ό,τι τα δυνατά μου να πάω στη χώρα με τα πόδια. Έτσι αλλιώς με περπάτημα κανονικό είναι γύρω στα 30 λεπτά, μισή ώρα. Με το περπάτημα είναι σαφές πιο γρήγορο. Εδώ. Είναι θέα. Πολύ ωραία θέα. Λοιπόν, ναι, ήρθα, έκανα έναν εξαιρετικό χρόνο. Εξαιρετικός χρόνος. 21 λεπτά γουστάρω. Από την ώρα που ξεκίνησα έκανε μόνο 21 λεπτά. Ό,τι καλύτερο. Συνεχίζουμε δυναμικά. Τα φτάσαμε σαν καθρέφτη δρόμο. Μ' αρέσει να κάνω αυτό. Το κάνω συνέχεια στα βίντεο μου. Ωραία. Λοιπόν, κατεβήκαμε, φτάσαμε. Το ιερό είναι από πίσω μας. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Εδώ έχουμε πάει μέχρι εκεί πάνω και πίσω. Με τα πόδια. Σε αυτή την εκκλησία έχω πάει πολλές φορές με τον πατέρα μου. Παλιότερα δεν είσαι ότι υπήρχε αυτή η εκκλησία. Νόμιζα ότι ήταν κενός αυτός ο χώρος. Αντικά το ανακάλυψε μόλις πέρυσι. Πήγαμε για πρώτη φορά με το αυτοκίνητο και μετά πήγαμε τα πόδια. Αν μπορέσει ότι τραπάτησα ασταμάτητα τόση ώρα, δεν σταμάτησα πουθενά. Συνέχεια περπατούσα. Φίλε να κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Πω ρε φίλε, έχω υδρώσει. Έχω υδρώσει και ασταμάτητα. Μα δώσε τρελός. Λοιπόν, φτάσαμε. Εδώ είμαστε. Τώρα μιλάς σωστά. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να σταματήσουμε το βίντεο, να μην επεκτείνουμε το χώρο περισσότερο, γιατί το γινόμενο δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα να πάει αλήθεια, δεν ξέρω πώς θα ανέβει αυτό το βίντεο, δεν έχω καμία ιδέα. Κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες μέρες θα ανέβει σίγουρα. Μαζί με ό,τι άλλο έχω γυρίσει στη Μυκονό και στο Καράβι.
Λοιπόν. Σιγά σιγά θα σας αφήσω. Μην σας κουράζω άλλο με τα δικά μου. Πάμε στη βιβλιοθήκη και εκεί θα το σταματήσω. Λοιπόν, φτάσαμε σε νούμερα. Έτσι αλλιώς δεν έχει νέα να καταλάβεις το γυρισμό. Το γυρισμό έτσι αλλιώς το ξέρετε όλοι. Λοιπόν, φτάσαμε. Ανούμερα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία μονοπάτι αυτό. Δεν μου ξανακάνει πολλές φορές. Εντάξει, δεν πάνε πολλά τσιές εδώ. Οπότε, για να κάνουμε και άλλα πάτι, θα πάμε ένα ίδιο μονοπάτι. Απλά εγώ τα βλέπω τα κάνω για να χαλαρώνουμε. Και εσείς και εγώ. Δεν μπορώ να πω ότι κουράστηκα καθόλου. Αλλά. Χωρίς ποτέ να βγάλουμε βέβαια μας κανέναν. Δεν ήταν ιδίως αυτός ο σκοπός μου, να βγάλω συμβολήματα. Λοιπόν, φτάσαμε.
Λοιπόν, παιδιά, κάπου πέρα θα σας αφήσω. Ένα πολύ ωραίο βίντεο ήταν αυτό. Πολύ μου άρεσε. Είδαμε πάνω από τα γάλια μόνο φάτες εδώ πέρα στο νησί. Το οποίο φεύγεις και ξεκινάς και φτάνεις σε ίδιο σημείο. Αρχίζεις να επιλέξεις και πιο άλλο μονοπάτι που άρχισε να πάει πάνω στους μήλους. Μήκε πάνω εγώ δηλαδή. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρήθηκε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.